Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Κοντά μας είναι ο κύριος Σωτήρης Βαγιανός, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο αντιδήμαρχος ο κύριος Μιχάλης Θωμάτος, πολιτικής προστασίας της ενότητας Καμήρου και ζώων συντροφιάς. Είπαμε λοιπόν να βάλουμε μια ανωτελεία στο ό,τι είχε να κάνει με το Αρχάγγελο Σβόδι και να αξιοποιήσουμε λίγο τον κύριο Θωμάτο με αφορμή αυτή η ιστορία για το περίφημο γατόσπιτο που υπήρχε εκεί στην περιοχή του Αρσιλίου της Καλυθέας. Τόσα χρόνια δεν είχαμε πρόβλημα. Βρέθηκε η Εθνική Αρχή, η οποία ζήτησε από την Δασική Υπηρεσία να παρεύει. Υπήρξε μια αναστάτωση και φαντάζομαι, Αντιδήμαρχε, ότι είμαστε σε μια διαδικασία συνεννόησης τώρα με όλους αυτούς. Ακριβώς, ακριβώς. Το Δασαρχείο δέχτηκε ένα έγγραφο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έπειτα από καταγγελία. Βάσει της νομοθεσίας 998 του 79 έπρεπε να προβεί σε κάποιες ενέργειες. Από εκεί και πέρα η νομοθεσία δεν επιτρέπει οποιαδήποτε κατασκευή εντός δασικού. Πάντως, να σας πω κάτι από τα παράδοξα. Την ίδια ώρα που απαγορεύει οποιαδήποτε κατασκευή ξύλινη π.χ. εντός δασικού, έχουμε το απερίφημα Natura, στα οποία επιτρέπεται ακόμα να στήσει και ανεμογεννήτριες. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα πραγματικά, αν και είναι, πώς λένε η Εκκλησία, Ορθόδοξο Θεός, δεν έχουμε το Θεό μας. Έτσι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Τώρα, εμείς θα προσπαθούμε και να λύνουμε ένα-ένα. Αυτά τα παράδοξα που πολλές φορές και να προσπαθούμε να δώσουμε μία λύση ώστε και η οργάνωση που είναι εκεί πέρα και δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια. Εγώ είχα βρεθεί εκεί πέρα πριν από 1,5 μήνα περίπου. Είπα ότι θα σταθώ δίπλα στις γυναίκες που ασχολούνται εκεί και νομίζω ότι οφείλουμε να δώσουμε μία λύση. Ναι. Είμαστε σε καλό δρόμο, αυτό να ρωτήσω. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι τίποτα ανακοινώσιμο, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Γελάω γιατί είχα μια πολύ επικοδομητική συνάντηση, ένα ραντεβού στο Δασαρχείο πριν έρθω εδώ, το οποίο ήταν γύρω στις 2 ώρες. Συζητήσαμε πάρα πολύ, αναλύσαμε πάρα πολύ την νομοθεσία. Και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Άρα υπάρχει ενδεχομένως εκείνη η αξιοποίηση, η αναζήτηση ενός πλαισίου για να μπορεί να παραμείνει νόμιμα, αφού βεβαίως εξελιχθεί η δομή. Αυτό αντιλαμβάνομαι, έτσι. Νόμιμα δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο ακόμα. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Αλλά αυτό που μπορώ να πω μέχρι στιγμής είναι ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπάρχει πάρα πολύ καλή διάθεση και από τη μεριά του Δασαρχείου. Θα ήθελα να τονίσω όμως ότι με τη διάσταση που πήρε το θέμα, όχι μόνο εντός Ελλάδας αλλά και τι λέτε, εκτός, με αυτά τα θέματα που ακούγονται έξω. Ναι, θα πρέπει ο κόσμος όμως να έχει λίγο υπομονή. Και ήταν άδικη η επίθεση που έγινε προς τη δασική υπηρεσία. Υπάρχει μια νομοθεσία και έπρεπε να λειτουργήσει έτσι. Ξέρετε, ο κόσμος απαιτεί λύσεις. Το αν έχει μια στάση η οποία ενδεχομένως αδικεί είτε τον Δήμο, είτε την δασική, είτε την υγειονομική, είναι ένα δεύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με την διαχείριση όλων ημών που εμπλέκεστε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ωραία. Μένω στο γεγονός ότι υπάρχει μια προσπάθεια για να βρεθεί μια λύση. Επιστρέφω λίγο στο Αρχάγγελο Σβόδι για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτό κι αν είναι έργο. Άρα μου λέτε λοιπόν ότι κολύμπια αφάντου θα μπουν στον Αρχάγγελο, στο Βόδι. Άρα γίνεται εκείνη η συνένωση τα 1800 μέτρα τα οποία είναι σε κρεμότητα. Πόσα χρόνια? Κοιτάξτε, για να μπουν τα κολύμπια για τα φάντου απαιτείται αναβάθμιση και επέκταση δυναμικότητας στο Βόδι. Αυτό είναι το έργο. Εντάξει, το πρώτο έργο είναι αυτό. Άρα πάμε ανάποδα. Επέκταση δηλαδή πρώτα δυναμικότητας. Μαζί θα πάνε αυτά. Μαζί παράλληλα. Ένα έργο θα είναι αυτό. Πότε χτιμάτε τώρα, γιατί εδώ πάμε στο Γενάρη, Γενάρη έχουμε τη μελέτη, έχουμε περιβαλλοντικούς όρους, είμαστε σε πολύ ωριμό στάδιο. Άρα δημοπρατούμε τον Γενάρη, μου λέτε. Ναι, αν έχουν εγκριθεί χρηματοδότηση, ναι. Η χρηματοδότηση από πού είναι αυτή?
Είμαστε σε συνεχή επαφή και συζητάμε με το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον κύριο Γραφάκο. Αλλά υπάρχουν και κάποια χρήματα δεσμευμένα στο Πέμπνο του Αιγαίου, τα οποία πάλι με τη διαχειριστική αρχή και με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη θα κοιτάξουμε για μια πιθανή αύξηση των χρημάτων, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Μάλιστα. Και βεβαίως, για απλά να θα ήθελα να πω για τον Αρχάγγελο Σβόδη και γενικά για τις επιλογές τις οποίες έχουμε συμπεριλάβει στο στρατηγικό σχεδιασμό, ότι δεν ήρθε παραδείγματος χάρη ο Βαγιανός και είπε θα γίνει εκεί. Αυτά όλα, αυτά όλα να ξέρετε ότι η σκοπιμότητά τους και οι θέσεις τους ορίζονται από το γενικό, από το master plan της αποχέτευσης, το οποίο είναι κατατεθειμένο, εγκεκριμένο στην υπηρεσία. Έγινε πριν από μένα, κάποιος υπήρχε εκεί, που έδινε 3-4 διαφορετικές εναλλακτικές. Θεωρήσαμε λοιπόν και επειδή εντοπίστηκε η Κόπεδο, αυτή ήταν η καλύτερη λύση, η οποία είναι σε πολύ καλό στάδιο και επίπεδο και νομίζω ότι θα καλύψει και μελλοντικές ανάγκες μικρότερων οικισμών, Μαλώνα, Μάσαρη, Χαράκη και Κάλαθ. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο έργο το οποίο είναι σε κρεμότητα. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως, το ξέρω με κάθε λεπτομέρειά του. Το περίφημο ζήτημα που είχε να κάνει με τα υπόγεια δίχτυα της ΑΔΕΠΟ στη Μεσογειακή Πόλη, έτσι λεγόταν παλαιότερα, για την οποία υπήρξε μια κριτική, ήταν ο κόσμος δεν γνωρίζει, παραπονιέται, αλλά βεβαίως πρέπει να γνωρίζει ότι ήταν ξεχασμένη η μελέτη ή λησμονημένη ή μη χρηματοδοτούμενη αρκετά χρόνια. Εκεί τι γίνεται τώρα, πού βρισκόμαστε, το διατάφτα θέλω, έτσι. Εκεί έχουμε βρει τη μελέτη. Τη βρήκαμε τη μελέτη. Βρήκαμε τη μελέτη, ναι, ευτυχώς. Είναι μια μελέτη που έχει κάνει ο κ. Κουτσομανόλης, μια εξαιρετική μελέτη. Εμείς έχουμε στα χέρια μας τη μελέτη της Β και Γ φάσης, είναι επικαιροποιημένη. Περιμένουμε, μας έχει πει το ίδιο το Υπουργείο, ότι σύντομα θα ανοίξουν χρηματοδοτήσεις για δίκτυα. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι η όλη αυτή η διαδικασία της προγραμματικής του Υπουργείου Πολιτισμού των 53 εκατομμυρίων μου κάνει τρομερή εντύπωση η όρη αρχικά αυτής της προγραμματικής και πόσο είναι το δικό μας ποσοστό συγκριτικά με το Υπουργείο. Ελάτε και τώρα. Ελάτε τώρα, γιατί με τσιγκλάτε. Σας τσιγκλάω γιατί το κάνετε τώρα, ναι. Λίμπονο. Μπαίνω στη θέση σας. Μα είναι 53 εκατομμύρια θα. Είναι μισό λεπτό. Πείτε μου λίγο πόσα από τα 53 είναι του Υπουργείου. Τίποτα. Από τα 63, τα 10 είναι του Υπουργείου, τα οποία είναι έργα τα οποία λοιπόν, βαφτίζονται. Μιλάμε για 53 εκατομμύρια, πρέπει να τα βρει ο Δήμος της Ρόδου. Μπράβο. Άρα δεν μιλάμε για μια προγραμματική. Όχι. Μιλάμε για μια. Θα μας πληρώσει το Υπουργείο το ΦΠΑ. Μιλάμε για μια υποσχετική. Όχι, μπράβο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς αναζητούμε και για το έργο της Μεσαιωνικής Πόλης που είναι. Το βλέπετε, το βλέπει όλος ο κόσμος κάθε φορά. Παραδείγματος χάρη που βρέχει. Αυτά είναι τα δίκτυα. Αυτά είναι τα δίκτυα και πρέπει να αντικατασταθούν. Θα την προχωρήσουμε τη μελέτη, όπως θα την προχωρήσουμε και τη μελέτη της Λίνδου. Άρα περιμένετε από το Υπουργείο να σας πει ότι ανοίγει ένας ειδικός, γιατί δεν είναι μόνο τι ποσά έχουμε. Ξέρετε πολύ καλά πλέον ότι εδώ είναι ανταγωνιστική η διαδικασία των έργων. Πρέπει να ανοίξει συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο να είναι και λίγο tailor-made, έτσι όπως είχε αποφασιστεί παλαιότερα, για να μπορείς να το εντάξεις. Απλά θέλω να ξέρετε ότι είμαστε σε μια διαδικασία οικονομικής ισχυροποίησης υπηρεσίας, που ακόμα και τέτοιου βεληνικού έργου, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του 2025 οικονομικά θα είμαστε σε θέση ακόμα και να τα χρηματοδοτούμε εμείς. Με πολυετής δαπάνες. Έχει τη δυναμική υπηρεσία και το νησί την οικονομική. Αρκεί να μην μας κουνάνε το δάχτυλο, ναι. Ότι δεν κάνουμε. Αλλά ξέρετε τη δυσκολία στην Μεσογειακή Πόλη. Η Μεσογειακή Πόλη, όταν έχουμε πρόβλημα με το Αρχάγγελο Σβόδη, για το οποίο έχουν γίνει εγκληματικά λάθη. Σας θυμίζω ότι ο αγωγός για να έρθει το νερό ήταν καθορισμένο να έρθει παραλιακά. Τελευταία στιγμή το Υπουργείο τότε Περιβάλλοντος άλλαξε απόφαση και ήρθε μέσα από τη Δυτική Οδό Ρόδου Λίνδου. Και υποτίθεται ότι από τη μία πλευρά, δηλαδή με τη ροή δεξιά, ερχόταν ο αγωγός για το νερό και αντίθετα αριστερά θα ερχόταν ο αγωγός των ακαθάρτων του Αρχάγγελο Σβόδη. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε αυτά τα ζητήματα έχεις και το πρόβλημα της εποχής. Δεν μπορεί να σκάψει την παλιά πόλη κατά την καλοκαιρινή περίοδο, γιατί θα πέσουν να σε φάνε. Ασχέτως αν κάνεις καλά πράγματα. Θα πέσουν να σε φάνε. Έτσι. Υπάρχει όμως τρόπος, κύριε Χατζιωάννου, να γίνει ο σωστός σχεδιασμός. Και ξέρετε, αυτή είναι η δική μας δουλειά. Είναι πολιτική απόφαση. Με ποιο τρόπο θα δημοπρατήσεις, με ποιο τρόπο θα ορίσεις τη συμβατική υποχρέωση και τα χρονοδιαγράμματα, ποιες περιοχές θα ξεκινήσεις, πότε θα σταματήσεις. Είναι λοιπόν πολιτικές αποφάσεις. Το Αρχάγγελος Βόδη ήταν μια πολιτική απόφαση. Είχε τις εναλλακτικές του, είχε τις ενστάσεις του.
Κάποιοι άνθρωποι κρίνονται από τις αποφάσεις τους. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε πάρει μια κοινά αποδεκτή λύση και για το Αρχάγγελος Βόδι αλλά και για το σύνολο του στρατηγικού σχεδιασμού, τα οποία είναι κατατεθειμένα πράγματα. Μάλιστα. Τα οποία έχουν ανάγκη, έχει ανάγκη το νησί. Καταλαβαίνω και νομίζω ότι εσείς είστε υποχρεωμένος να βλέπετε μπροστά. Εγώ εκ πείρας είμαι υποχρεωμένος να κρατάω λίγο πίσω όταν ακούω πολλά εκατομμύρια να πέφτουν στο τραπέζι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, επ' ευκαιρία. Πώς είναι η κατάσταση με τα οικονομικά της ΑΔΕΙΑ, δηλαδή ενώ αποφασίστε μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία ξεκίνησε να υλοποιείται, βρέθηκε ο κόσμος για να εκπληρώσει την υποχρέωσή του, βεβαίως δημόσιο αγαθό το νερό, αυτό ζητάμε και είδαμε όσο το πάρουν κεντρικά, τα οικονομικά βελτιώθηκαν, έχετε στοιχεία, ας υποθέσουμε το πρώτο εξάμεινο του 2024. Τα στοιχεία που έχουμε είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ θετικά. Έχουμε ένα 140% εισπραξιμότητα, τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε εισπράξει αυτά που βεβαιώσαμε αυτή την περίοδο και έχουμε άλλο ένα 40% που έχουμε εισπράξει από παλιές οφειλές. Παραλάβαμε έχοντας την υπηρεσία με ανίσπραχτα γύρω στα 64 εκατομμύρια. Έχουμε μειώσει πλέον αυτό το ποσό κατά 5 εκατομμύρια και έχοντας ρυθμίσει από τα 59 εκατομμύρια τα 30. Είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Άρα το ταμείο τι έχει τώρα, ζωντανό χρήμα που λέει, μπαίνω μέσα να μετρήσω. Τι έχετε τώρα, δεν είναι ιδιωτική η επιχείρηση, είναι δημόσια πράγματα. Στις καταστάσεις από το λεσμάτο χρήσης, σήμερα που μιλάμε, η επιχείρηση εμφανίζει κέρδη 4 εκατομμύρια. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, έχει σημασία. Έχουμε εξοφλήσει και έχουμε εγκρίνει το ισοζύγιο αρκετά. Να σας ρωτήσω κάτι, είχαμε κάποια απάντηση για αυτή την πρόθεση να μπείτε στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, είχατε κάποια... Κάποια νεότερα για το ζήτημα αυτό? Όχι, γιατί δεν προβλέπεται εν τέλει δημοτικές επιχειρήσεις κοινοφελούς χαρακτήρα να εντάσσονται στον εξοδικαστικό. Κάνουμε τις προσπάθειές μας συντονισμένα και μέσω της Κεντρικής Ένωσης. Καλά, γιατί... φαντάζομαι το ξέρατε. Απλά είπατε ας δοκιμάσω ακόμα ένα χαρτί. Να σας πω κάτι. Υπήρχε μια δικλίδα για τη δική μας ιδέα, η οποία εμείς καταφέραμε να υποβάλουμε. Ναι. Αλλά στο επόμενο στάδιο. Εντοπίστηκε η παλιά παράληψη που υπήρχε και μας επέτρεψε την εισαγωγή. Δυστυχώς, το πρόβλημά μας δεν ήταν ότι δεν μπορούμε να μπούμε. Yes. Το πρόβλημά μας ήταν ότι δεν μπορούσαμε να εισάγουμε στον εξαδικαστικό τις οφειλές της ΔΕΗ. Δεύτερο ερώτημα. Γιατί εκτός από τις οφειλές της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ σήκωσε κανένα τηλέφωνο, σας πήρε παιδιά, καλά τα λέτε. Εντάξει, δεν είναι οποιαδήποτε επιχείρηση. Εδώ αυτό το οποίο παράγεται είναι αυτό το οποίο καταναλώνει ο κόσμος. Άρα, ελάτε να δούμε λίγο το τιμολόγιο. Είχατε κάποια απάντηση από τη ΔΕΗ ή ο κύριος Στάσης δεν απαντάει στο τηλέφωνο? Κύριε Χατζιάνο, η ΔΕΗ προφανώς βρίσκεται σε συντεταγμένη κοινή πορεία με την κυβέρνηση. Γι' αυτό τον λόγο θα σας πω και κάτι έτσι, μια πληροφορία, ότι η ΔΕΗ σε καμία ΔΕΗΑ της χώρας δεν βγάζει διαταγή πληρωμής. Δεν βγάζει έγγραφο το οποίο να μπορεί μια ΔΕΗΑ να το προσβάλλει δικαστικά, γιατί προφανώς θα υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Και από την άλλη βεβαίως δεν απαντάει στο όποιο αίτημα, ελάτε λίγο να καθίσουμε στο τραπέζι να τα βρούμε. Θέλει να την πληρώσουμε σε 24 δόσεις. Ακριβώς. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, να σας ρωτήσω, έχω την βεβαιότητα ότι φέτος πήγαν πολύ καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση των πυρκαγιών. Άλλαξε και το δόγμα της κυβέρνησης. Έχουμε και τρία σκάφη τα οποία εννοούν αέρια μέσα διαρκώς στο νησί μας. Έχουμε και μια καλύτερη αντίδραση. Και βεβαίως, εντάξει, πολλές φορές έχουμε και σύμμαχο τον καιρό. Από τα θετικά, τι άλλαξε κατά την κρίση σας, πού έχετε επιμείνει εσείς, πού δίνετε προσοχή εσείς? Εμείς επιμείναμε πάρα πολύ και ο αρχικός σχεδιασμός ήταν στη λειτουργία των πυροφυλακίων. Ναι. Τα πυροφυλάκια που λειτουργήσαμε φέτος ήταν 5. Μακάρι του χρόνου να έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε άλλα 2, ακόμα 2. Ήταν στις περιοχές στη Μονόλιθο, στην Εφτάπορτη που είναι στον Προφητηλία, στη Σορονή, στα Λάερμα και στα Μαριτσά. Ναι. Να σας ενημερώσω ότι στη φωτιά που είχαμε στα Μαριτσά, το πρώτο όχημα που είχε πάει εκεί πέρα ήταν το δικό μας. Βασικός λόγος που τα πήγαμε πάρα πολύ καλά είναι και το προσωπικό, έτσι. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είχαμε και περιστατικά που ήταν εκτός του ωραρίου, που
κανένας πραγματικά δεν αρνήθηκε. Όλοι αμέσως ήταν ετοιμοπόλεμοι, να το πω έτσι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 70 άτομα οι προσλήψεις που έγιναν εκτάκτως, εννοώ για την πολιτική προστασία. Πόσα άτομα ήταν? Ήτανε 52. 52 άτομα. Ναι, ήτανε 52 άτομα. Τα προηγούμενα χρόνια βεβαίως ήταν και λόγω της οικονομικής δυνατότητας, ήταν πολλά παραπάνω, γύρω στα 90. Ευελπιστούμε το χρόνο. Έχει άτομα κάτω, αλλά δεν έχει άτομα από αέρος. Αν δεν έχεις άμεσα τα εναέρια μέσα για να πέσουν στην πρώτη ώρα τη φωτιά, don't cry for me, Argentina. Εδώ θέλω να ενημερώσω και να ευχαριστήσω τον Υπουργό, διότι η σύμβαση με τα τρία μικρά αεροπλάνα έληξε εχθές και έπρεπε να αποχωρήσουν από το νησί, όπως και αποχωρήσανε. Αποχωρήσανε? Αποχωρήσανε με ενέργειες του Υπουργού αμέσως, έπειτα και από τηλεφώνημα που δέχτηκε. Α, δεν αποχώρησαν τελικά. Ήταν τελείωνε η σύμβαση και είχαμε ανανέωση της σύμβασης. Όχι. Τελείωνε η σύμβαση στις 30 Σεπτεμβρίου. Θα έπρεπε να αποχωρήσουν. Μείνανε 2 μέρες παραπάνω. Μην πείτε ευχαριστώ. Περιμένετε, κρατήστε λίγο. Όχι, γιατί ξέρετε κάτι, εδώ έχουν σκάσει μερικές μέσα στο Δεκέμβρη. Μετά θα το ψάχνετε μετά από 2 μέρες στον Κικίλια. Σε την Υπουργή έρχονται και παρέρχονται. Όχι, όχι, οφείλω να. Καλά, εσείς καλά κάνετε, αλλά και εγώ οφείλω να σας πω το εξής. Περιμένετε. Ζητήστε ανανέωση. Διότι αν σκάσει καμία πυρκαγιά σε αυτούς τους ανέμους που έχουμε τώρα. Ξέρετε, παλαιότερα έσκασε πυρκαγιά, το λέω γιατί έχουμε και μία διαφορά ηλικίας, όπως καταλαβαίνετε. Έσκασε πυρκαγιά το Δεκέμβρη μήνα, ήμουνα εδώ ζωντανά και προσπαθούσα να πείσω ότι η πυρκαγιά είναι τώρα, live από την περιοχή της Αχιάς Καμήρου. Ήτανε στην ενότητα. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, οπότε κρατήστε λίγο και πιέστε τον Υπουργό να ανανεώσει τη σύμβαση, Αντιδήμαρχε. Θα έχουμε δυστυχώς τα συγκεκριμένα αεροπλάνα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω γιατί έπρεπε να αναχωρήσουν και έχουν άλλη σύμβαση. Άρα δεν μένει Αυστραλία. Τίποτα. Δηλαδή ένα αέρια μέσα πλέον δεν έχουμε ούτε ένα. Μετά από παρέμβαση του Υπουργού και ο Δήμαρχος ο ίδιος σε συνεννόηση μαζί του και έπειτα από συνεννόηση θα έχουμε 2 ελικόπτερα τα οποία θα παραμείνουν μέχρι τέλος. Άρα έρχονται. Άρα δηλαδή μπορεί να φεύγουν τα αεροπλάνα, έρχονται τα ελικόπτερα. Αλλά φαίνομαι στο σύνολο όλων λιμών, κοιτάξτε τους υπουργούς να το συμμόχνετε. Διότι έρχονται οι υπουργοί εδώ πέρα, λένε τις διάφορα υποσχέσεις και ο Χωσοχοίδης πέρασε από εδώ, αστυνομικός δεν ήρθε και βλέπετε τι τραβάτε με το μεταναστευτικό. Έτσι, δηλαδή εννοώ ότι καταλαβαίνω ότι θέλει και λίγο μέλι, αλλά θέλει και λίγο ξύδι η υπουργή. Ναι. Αυτό προσωπικά εγώ, όπως ξέρετε, είναι πρώτη φορά που ασχολούμαι στην πολιτική σκηνή. Δεν ανήκω πουθενά, το λέω και δημόσια, ξεκάθαρα, δεν έχω σχέση με την πολιτική και δεν είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω κάποιον. Ναι. Αλλά οφείλω να το πω ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και γι' αυτό και ευχαριστώ δημόσια. Το αντιλαμβάνομαι, δεν μέφομαι καθόλου αυτό που λέτε, το καταλαβαίνω, έτσι. Ούτε εμείς ανήκουμε, στο Δήμο Ρόδο ανήκουμε όλοι, έτσι, η Διεθνική Ρόδο ανήκουμε όλοι. Αλλά λέω ότι η στάση των υπουργών ενίοτε θέλει και λίγο πίεση, γιατί έρχονται, υπόσχονται και στη συνέχεια καμιά φορά δεν απαντάνε και τηλεφωνικά. Έτσι. Αυτό είναι διαχρονικό, δεν είναι φαινόμενο της τωρινής κυβέρνησης. Ναι, είναι γκρίκα μαρτία αυτή. Είναι γκρίκα μαρτία. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι από τη μεριά του Δήμου για πρώτη φορά θα έχουμε πολιτική προστασία και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ναι. Θα έχουμε 8 άτομα, θα είναι με 4 οχήματα, τα οποία θα μπορούν να επέμβουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Λοιπόν, απομένει σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία το Εγκέλαδος και έχουμε και ένα. Καλά, αυτό είναι, έχει φοβερή πλάκα. Δεν ήταν αχιονής εδώ το 2022, ήταν. Ο Βορέας. Δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, επειδή συνέβη όμως. Ναι. Επειδή συνέβη εδώ και θυμάμαι τότε τις εικόνες που τύφλανε η Σουηδία, ας ετοιμαζόμαστε και για χιόνι. Είναι βάση νομοθεσίας. Ναι, το ξέρω, 46-62 του 20. Ωραία, ξέρω την νομοθεσία. Το οποίο αλλά οι Δήμοι όφυλαν εντός 18 μηνών να τα είχαν έτοιμα. Έτσι. Και γίνεται πρώτη φορά το 2024 και θα τα ολοκληρώσουμε όλα. Ωραία. Λοιπόν, πρόεδρε της ΔΕΙΑΡ, έχουμε βέβαια, να σας δώσω καταρχήν, τι συνάντηση έχετε απόψε το απόγευμα? Νομίζω ότι υπάρχει μια συνάντηση με τους 10 προέδρους της Νοτίας Ρόδου. Ναι, έχω μια
Τι γελάτε. Έχω μια συνάντηση με τους προέδρους όλους. Ξέρετε ότι δύο είναι τα μέρη, το λένε κάθε μέρα. Στην Ιαπωνία δεν μιλάει κανείς, αλλά δεν μιλάνε όλοι. Ναι, έχω μια συνάντηση με τους προέδρους της Νοτίας Ρόδου για να τους ενημερώσω σχετικά με τις έρευνες που γίνονται στην Νότια Ρόδο και για την εξέβρεση νερού σε σημεία τα οποία είχαμε πρόβλημα. Και ποιες είναι οι περιοχές που... Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε προβεί σε δύο ερευνητικές γεωτρήσεις στην Προφύλια και σε τρεις στην Ίστριο. Δυστυχώς οι επιτυχημένες ήταν μόνο μία. Και ξέρετε, αντιμετωπίζουμε εκεί προβλήματα του τύπου ποιος, σε ποιο σημείο βρέθηκε το νερό και ποιος πρέπει να το πάρει. Καλά, εντάξει. Και θα προσπαθήσω να τους εξηγήσω πώς είναι τα πράγματα, τι προσπάθειες γίνονται και τι θα γίνουν, για να έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη. Επίσης, θα πάω έτσι ώστε να συλλέξω συγκεκριμένα ζητήματα, γιατί προχωράμε και τις διαδικασίες compact βιολογικών της καταβιάς. Σχεδιάζουμε να αρχίσουμε την έρευνα για το οικόπεδο για ένα βιολογικό συνότια Ρόδο. Να κάνουμε μια συζήτηση. Θέλουμε να είμαι κοντά στους προέδρους, από αυτούς μαθαίνουμε τα νέα, από αυτούς, και επίσης να βάλουμε και επιτάπητο στο ζήτημα του νερού στην Νότια Ρόδο και στην, το αρδευτικό νερό, στην Απολακιά, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Αυτά ακόμα τα ζητήματα σχετικά με το νερό, τιμολογήσεις και όλα τα σχετικά, νομίζω ότι είναι σε μια ακόμη έτσι, εκκρεμότητα λόγω των συνθηκών της κατάστασης. Έτσι. Ναι. Την αξία τώρα με το αγροτικό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ναι, όχι, λέτε, δεν είναι εύκολη συζήτηση και είναι πολύ μεγάλη και μπλέκονται και άλλοι και άντε να δεις την άδραυση. Πάντως, αν βρείτε νερό στην καταβιά, θα σας το αλλάξω με καταβενό πετρέλαιο. Κάτι γιατί βρήκαμε. Πετρέλαιο βρίσκει κανείς, νερό δεν βρίσκει στην καταβιά. Κάτι βρήκαμε. Κάτι βρήκατε. Κάτι βρήκαμε. Εντάξει, καλό είναι και αυτό. Ναι. Υπάρχει και θύρακας νερού δίπλα στο πετρέλαιο. Ξέρετε στην καταβιά τώρα ιστορικά, το 1956, ο αείμνηστος υπουργός βιομηχανίας Ρόδιος Γιάννης Ζήδης είχε κάνει δύο γεωτρήσεις με την γαλλική εταιρεία την ΠΕΣΥΠ, τη ΣΑΦΟΡ δηλαδή, κρατική εταιρεία, για αναζήτηση πετρελαίου. Εξού και οι συνθήκες εκεί έχουν βρεθεί παλαιοντολογικά ευρήματα από ελέφαντες, από υπόταμους, γιατί οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές. Ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο κοίτασμα από την περιοχή. Λοιπόν, εντάξει, καλά ελπίζω να μην είναι η γεώτρηση σαν αυτή του Κωνσταντάρα με τον Ντούκο. Όχι, όχι, τέτοια δεν είναι. Τέτοια δεν είναι, κάτι θα βγάλει. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι είχαμε το χρόνο να πούμε δύο πράγματα παραπάνω. Άλλωστε, η ΔΕΑΡ αλλά και ο Δήμος της Ρόδου έχει μια δυναμική. Υπάρχουν και τα καλά. Και υπάρχει πάντα η δυνατότητα να σας ακούμε, γιατί ελπίζω μαζί με εσάς να ακολουθήσουν και άλλοι συναδελφοί σας, οι οποίοι προσκαλούνται και θα πρέπει να έρχονται, γιατί έχει περάσει και ένα δεκάμινο τώρα πλέον. Τώρα, μετά από 10 μήνες, δεν μπορεί να πει ενημερώνουμε. Γιατί ναι, μέχρι να πει ενημερώνουμε θα έχει τελειώσει η θητεία. Έτσι. Μα νομίζω όμως ότι ανταποκρίνονται οι συνάδελφοι. Ναι, εντάξει. Λέω, έχουμε και μερικούς οι οποίοι έχουν μια δυσκολία, αλλά φαντάζομαι ότι θα τρέξει το καράβι. Ο απόλους. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κύριε Παγκανέ, κύριε Δωμάτου. Ναι, κλείστε. Κύριε Τέρη, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, θα το έλεγα έτσι. Γιατί πολλοί μου στέλνουν για διάφορα δημοσιεύματα, έχουν γίνει και σε εφημερίδα και σε διάφορα site. Δεν το λέω με κακία, απλά θα ήθελα να πω ότι τα ζώα συντροφιάς είναι τόσο ευαίσθητο το θέμα και έχουμε να κάνουμε με τα ζώα συντροφιάς, αυτό που λέει ακριβώς η λέξη. Τα ζώα έχουν έρθει στη ζωή μας και προσφέρουν στον άνθρωπο. Και δεν θα ήθελα καθόλου, μα καθόλου, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και να το κάνουν πολιτικό ζήτημα. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ψάχνουν ορισμένοι να βρουν μια ευκαιρία και να γράψουν 5 πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, δημιουργούν εσφαλμένα εντελώς και προβλήματα σε κόσμο που θέλει να βοηθήσει. Λοιπόν, αυτό είναι το κατανοητό, αλλά να σας πω, αντιδήμαρχε, ότι είναι μέρος της ζωής αυτό και είναι μέρος της κριτικής του δημόσιου λόγου και της δημόσιας θέσης. Οπότε θα κάνετε υπομονή, θα παίρνετε σοβαρά αυτά τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά. Μην ασχολείστε, γιατί θα χάσετε το στόχο σας. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κύριε Παγκανέ, κύριε Θωμάτο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα τηλεοπτικά. Καλό βράδυ σε όλους, ραδιοφωνικά. Εδώ είμαστε από αύριο το πρωί.